Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συναγωνιστές, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, το Συνδικάτο Επισυτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων δίνει τη μάχη αυτές τις μέρες μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου μας για το νέο χτύπημα στην ασφάλιση, στην υγεία μας. Επιδιώκουμε και εμείς, μέσα από την κοινή δράση των συνδικάτων, των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών, των οργανώσεων των συνταξιούχων, να συμβάλλουμε ώστε να δυναμώσει η αντίδραση, να δυναμώσει η αντίσταση για να μην ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλιση, για να υπερασπιστούμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος για όλους. Εμείς οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον επισυτισμό έχουμε πολύ μεγάλη και πικρή πείρα από την πολιτική που εφάρμοσαν μέχρι σήμερα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ξέρουμε τι σημαίνει διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος, όπως θέλουν να παρουσιάσουν την παράδοση των συντάξεων και των εισφορών μας στο κεφάλαιο. Η δική τους διάσωση στο ασφαλιστικό σημαίνει σακατεμένοι εργαζόμενοι και κυρίως γυναίκες που στα 45 και στα 50 χρόνια δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από τη μέση και τα γόνατα. Σημαίνει ότι θα είμαστε στο περίμενε για ένα ολόκληρο χρόνο για να πάρουμε ένα ψωροεπίδομα ασθενείας όταν θα χρειάζεται να σταματάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δουλειά, μήπως και γλιτώσουμε τις επαγγελματικές ασθένειες που αναγκάζουν χιλιάδες από εμάς να μένουμε άνεργοι, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας που επιβάλλουν τα κέρδη της εργοδοσίας. Έρχονται σήμερα ως σωτήρες αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια καταλήστευσαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, που έπαιξαν στο χρηματιστήριο τα λεφτά μας, αυτοί που ανέβασαν τα όρια ηλικίας για σύνταξη, που πέταξαν έξω από τα βαρέα θυγινά επαγγέλματα καμαριέρες, μάγειρες και μας ανάγκασαν να δουλεύουμε ως τα 67 στους ορόφους μέσα στις κουζίνες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση παρουσιάζουν ως θετικές τις άθλιες αλλαγές του προηγούμενου διαστήματος, το ίδιο και τις νέες. Παρουσιάζουν ως θετικό και αναγκαίο το τσεκούρεμα 40% και την κατάργηση της 20ετίας στο ΕΦΑΠΑΞ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους. Μας λένε ότι η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης είναι βιώσιμη λύση για να εξυπηρετήσουν τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών, συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων. Πατάνε στην ανάγκη και το δικαίωμά μας για υγεία, για πρόνοια, στην ανάγκη να έχουμε ασφάλεια για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας συνολικά. Πιάνονται από την αγανάκτησή μας, από την άθλια κατάσταση που έχουν διαμορφώσει στα νοσοκομεία, από τους χαμηλούς μισθούς για να μας πουλήσουν τα σχέδιά τους. Μας πετάνε το τυράκι για να μπούμε στη φάκα, λέγοντας ότι θα αυξηθούν οι μισθοί μας μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά θα λύσουν προβλήματα. Το αντίθετο θα γίνει. Θα μειωθούν οι μισθοί μας και θα μεγαλώσουν τα προβλήματα, μιας και οι ασφαλιστικές εισφορές μας είναι κομμάτι των αποδοχών μας. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι οι δικές μας εισφορές είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τη δουλειά μας, το μισθό μας. Εξαρτώμαστε με το αν θα έχουμε δουλειά, αν η δουλειά μας είναι σταθερή ή με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, με εκπεριτροπής και διαλείπουσα εργασία, αν θα είναι για άλλο το χρόνο ή θα είναι για λίγους μήνες. Δεν είναι ελευθερία. Δεν είναι ελευθερία η μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική ευθύνη. Η μετατροπή του ασφαλισμένου σε επενδυτή. Δεν είναι ελευθερία το γεγονός ότι όποιος θα έχει λεφτά και θα είναι επαρκή, αυτός θα έχει και ασφάλεια και υγεία. Ξέρουμε καλά ότι όσο θα ασπρίζουν τα μαλλιά του μάγειρα, της καμαριέρας, του σερβιτόρου, του λατζέρι, τόσο θα γινόμαστε ανεπιθύντες
ανεκτήμητη για την τουριστική βιομηχανία, για τους εργοδότες. Αυτή τη λογική υπηρετούν και οι προτάσεις για επαγγελματικά ταμεία με εμάς χρηματοδότες και επενδυτές. Είναι προτάσεις που τις υιοθετούν οι πλειοψηφίες στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού, που κάνουν στην ουσία τους πλασχέδες ως ακλόνητοι υποστηρικτές των εργοδοτών και των κυβερνήσεων. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πιστέψει στη λεγόμενη ευελιξία, στην ψεύτικη ελευθερία επιλογής. Μας πλασάρουν ως σύγχρονο, ως ελευθερία επιλογής, το γεγονός ότι αντί να έχουμε δημόσια και υποχρεωτική ασφάλεια για όλους, με διασφάλιση των γυρατιών, με ασφάλεια για τυχόν εργατικού ατυχήματος, με πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους εργαζόμενους, θα μας δίνουν το δικαίωμα να επιλέξουμε εταιρεία που θα τζογάρει. Η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης μας αφορά όλους. Η λύση δεν είναι να συμβιβαστούμε. Δεν είναι λύση να δεχτούμε ότι ακόμα θα περάσει ένα χτύπημα για τα δικά μας συμφέροντα. Με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να αποτρέψουμε την ψήφιση και την εφαρμογή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Γιατί σήμερα στη χώρα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα αποκλειστικά δημόσιο, με πραγματικά κοινωνικό χαρακτήρα, με δωρεάν παροχές σε υγεία πρόνοια. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να βγαίνουμε νωρίς στη σύνταξη, να διευρυνθούν οι ειδικότητες των βαρέων αθηκοινών επαγγελμάτων με συντάξεις που θα εξασφαλίζουν για τη συνέχεια της ζωής μας μια αξιοπρέπεια. Να πληρώσουν τώρα το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν δυναμικά, μαζικά, αποφασιστικά, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων και των τριών μνημονίων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί, σε συντονισμό, σε συμμαχία, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, αγρότες και αυταπασχολούμενοι, μαζί με τα παιδιά μας, το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα, μπορούμε και θα συνεχίσουμε για να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, για να τους αποτρέψουμε.